Εντάξει, ο καιρός είναι πολύ δύσκολος. Η ζέστη δεν υποφέρεται. Ναι. Είναι ανυπόφορη. Οι λαμαρίνες. Καίνε το. Δηλαδή είναι μια δυσάρεστη εποχή το καλοκαίρι. Δεν πάει να κοιμηθείς όπως θες. Υδρώνεις. Σάλια, μάλια. Κουνούπια. Κουνούπια. Ανοίγεις την πόρτα, περνάει άλλος με τα μάξι. Τρελαίνες. Έρχεται όμως. Έχω κάτι βόλους, έχω κάτι μπίλες, κάτι αυτά. Μέχρι να σηκωθώ να το πετάξω να πούμε, φεύγει. Παλιά τους προλάβαινα. Τώρα... Ποιο δρόμο τα κάνω, θα σε Ανατολική Θράκη. Χουρμούζα Ανατολική Θράκη, Παπάφη. Τρέχουν εκεί πέρα. Περνάει ρε παιδί μου. Ένας με ένα μάξι. Το χειρότερο δεν είναι να μαρσαράτε, πέσα τη μαρσάρι. Έχει τον καρά το σκύλο να πούμε. Σε ξυπνάει. Έχω να ρίξω πολύ κοτρονίδι σήμερα. Δεν κοιμάσαι καλά τα καλοκαίρια φαίνεται. Φίλε, είμαι φίλος με τον ύπνο. Φίλος, μόλις πιάσει ο Ιούνιος ή ο Ιούλιος, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Είναι αυτό το πράγμα. Μου λείπει ο ύπνος. Τρομερό πράγμα. Περνάει ο σκύλος από έξω. Ο καράς. Δεν θες να ακούσεις. Πολύ ωραία. Βάλε το αρκοντήσιό σου. Βάλε και τα λοιπά. Άκουσε. Είχα σπάσει πολλά παρμπρίζ στα 25 μου, στα 23 μου. Κοτρόνια. Είχα κάτι γκαζιές. Γκαζιές. Το σκυλτήρι της θυμάται. Πατ! Και μετά βγαίνω όλο στο μπαλκόνι, φόραζε αυτός. Τι έγινε ρε παιδιά, έλεγα. Πού είστε, να κάνω το αμάξι μου. Ποιος ήταν ρε παιδιά. Κινούμενοι στόχοι, ε. Ναι. Να ξαναπεράσει από εδώ. Θα φας κοτρονίδι του θανάτου. Γλάστρες η γιαγιά μου συγχωρεμένη, έπαιρνε από το δουκάκι και από τον κήπο του καλού τότε εκεί στη γειτονιά γλάστρες. Σε ένα καλοκαίρι φεύγανε οι γλάστρες. Μπαμ! Μπούμ! Αλλά τρέλανε, 23 χρονών τώρα. Τώρα στα γεράματα πρέπει να θυμώσω πολύ για να πετάξω κοτρονίδι, α πούμε, κατάλαβα. Μιλάμε 25 χρόνια πίσω. Τώρα εκεί βγαίνει αμέσω να ξυπνήσει το παιδί και τέτοια και ιστορίες και αυτά. Το ωραιότερο καυγά που έχω κάνει. Η γυναίκα μου το 2007 ήταν ευγενό 2 χρονών. Να πάμε, λέει, οι διακοπές. Λέω, εγώ όμως είμαι, λέω, πίτα, λέω, στο στρες. Να πάμε κάπου ήσυχα. Βρήκα εκεί αυτό στη φούρκα ήσυχα. Φούρκα. Φούρκα. Oh. Πάω στη φούρκα, πάω να κοιμηθώ σε ένα συγκρότημα εκεί πέρα. Πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα. Είναι κάτι παιδιά εκεί, 12, 17, 18 χρονών. Φωνάζουν. 2 η ώρα, 2,5 ώρα, 3 η ώρα, 3,5 ώρα. Βγαίνει μια κυρία του Θεού εκεί με τον άντρα της, απειλάρισε ήταν. Ήρθαν εκεί διακοπές οι άνθρωποι, ήσυχοι οι άνθρωποι του Θεούλη. Παιδιά, σας παρακαλώ, έχετε την καλοσύνη να μην μιλάτε, γιατί θέλουμε να κοιμηθούμε. 3,5 ώρα. Μεσημέρι αυτά. Βράδυ. Α, βράδυ. Εγώ τώρα δεν κουνιέμαι. Είμαι έτσι. Ξανά αυτή και τα λοιπά, δεν κουνιέμαι. Πάει η γυναίκα μου, άλλη του Θεού κοπέλα. Παιδιά, σας παρακαλώ, έχω το μωρό 2 χρονών, μπορείτε να σταματήσετε. Κώστα, πες τα παιδιά, σε παρακαλώ. Λέω Ιφηγένεια, άξανες. Εγώ άμα βγω εδώ, θα ξεσηκωθεί το σύμπαν. Δεν θέλω να βγω. Όχι, λέει, πρέπει εσύ σαν άντρα να βγει και τα λοιπά. Πες τα παιδιά και τα λοιπά. Βγαίνω έξω. Ρε μπάσταρδε, το λέω. Η πρώτη λέξη. Τη μάνα σου το τέτοιο, εκείνο και τα άλλο και αυτό και τα λοιπά και αυτό. Σε 1,5 λεπτό έχει γίνει ανάστα ο Κύριος. Τσιρίζουν αυτοί. Έχω μουσιόροφο. Μπαμπάρι, δεν βρέζει τη μαμά εδώ και τα λοιπά. Κατεβαίνει. Έχω πάρει το μαχαίρι εγώ. Σου λένε. Λέω, δεν θέλατε να τους κάνω παρατήρηση. Βγαίνουν οι ένικοι να πούμε. Ήταν και η Νατάσια Θεοδωρίδη. Λέω, ποιος τρελός λέει είναι αυτός λέει, που φωνάζει και τα λοιπά. Λέει, έρχεται ο μπαμπάς. Ποιος είπε ρε έβρισε λέω. Λέω, εσύ ποιος είσαι ρε. Είμαι ο μπαμπάς του παιδιού. Είσαι μεγάλος λακαμάς του λέω εσύ. Εσύ λέω κάθεσαι εδώ πέρα. Καυγάς του θανάτου ήρθε αυτός. Θα με κάνανε μήνυση. Αυτό τίποτα δεν έγινε τέλος πάντων. 6 μέρες κοιμήθηκα σαν πουλάκι. Τίποτα δεν ακούγονταν. Δηλαδή έπρεπε να γίνει μανούρα. Από τότε έχω να πάω στην Καλκιδική. Ξανά δεν πήγα. Καλκιδική. Από τότε έχω να πάω στην Καλκιδική. Δεν σε πιστεύω. Και την ημέρα που φεύγω τραβάει και μια φωτιά εκεί πέρα. Κάει και όλη η Καλκιδική. Το 2006 έγινε αυτό. Ή το 6 ή το 7 ήταν. Μεγάλη πυρκαγιά στην Μεγάλη πυρκαγιά. Το 6. Ναι, το 6 πρέπει να ήταν. Μεγάλη πυρκαγιά στην Καλκιδική. Καταγωγή από εκεί και ήταν πολύ ναι. Άσχημες ημέρες. Και όταν και εγώ ήταν η Καλκιδική, εγώ στον καθρέφτη έβλεπα λόγα. Έτσι, δεν τους χώνευα. Δεν τους γουστάρω. Δεν τους γουστάρω. Εντάξει, είναι λίγο φραγκοφωνιάδες. Δεν τους γουστάρω καθόλου. Είναι, ξανά. Ξανά δεν πήγα, δεν πάτησα. Κοίτα και τα γάρια. Γιατί δίνανε στους γαμπρούς τα παραλιακά. Και στις κόρες δίνανε πάνω στο βουνό. Πάντα αυτό συμβαίνει. Μιλάμε για μεγάλα τα γάρια. Και πήραν οι γαμπροί. Τα παραλιακά τα χωράφια. Οι κόρες μείναν απάνω. Τι γελάς, έτσι είναι. Τα ταγάρια να πούμε. Χέρσα χωράφια ήταν αυτά. Δεν μπορούσαν να τα σπείρουν, οπότε ανάχρηστα. Ναι. Δεν ήξεραν την αξία της θάλασσας τότε και του τουρισμού. Βέβαια.
άλλα μυαλά, άλλες νοοτροπίες. Έχω... Ναι. Παππού που τα έλεγε αυτά. Μα το 60 τόσο για να πας εκεί στη Φούρκα, ήθελες 4 ώρες να πω. Καταρχήν δεν υπήρχε εκεί που ήταν η Διόρυγα. Δεν υπάρχει. Αυτά τίποτα δεν υπήρχε. Είχε πάει ο νονός μου με τον πατέρα μου εκεί πέρα. 6 ώρες ήταν. Τους παρακαλούσε να τους δώσουν 4-3 στρέμματα εκεί πέρα και τα λοιπά. Τζάμπα τα δίνανε. Και τώρα έλεγε ο πατέρα, πάρτε ρε Βασίλη, τον έλεγε. Πάρτε ρε Βασίλη. Άντε ρε τους κολόβλαχους βλέπω να τους δώσω και λεφτά. Έτσι ρε. Εσύ είσαι τρελός. Πάρτε ρε Βασίλη. Κατάλαβες. Και τώρα τα έπαιρνε. Θα ήταν. Πάμπλουτος. Πάμπλουτος. Πάμπλουτος ήταν ούτως ή άλλως. Άρχοντας πέθανε. Αλλά θέλω να σου πω. Και μετά γίνανε ιστορίες έτσι. Και μετά ήρθε ο καπιταλισμός και μετά ήρθε. Έχει πέσει πάρα πολύ, ναι, βέβαια και το πρωτοπόδι. Ποιο? Το